Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι εδώ σπίτι σήμερα. Θα καθίσουμε σπίτι πιθανότατα τη βδομάδα μας, γιατί ο Άκης έχει συνάχη και βήχα και πρέπει να πάρουμε αντιβίωση. Οπότε, καταλαβαίνετε, είπα να σας πάρω μαζί μου, να σας δείξω πώς θα περάσουν αυτές οι μέρες. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει το συγκεκριμένο vlog. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε ένα χαλαρό vlog, από ό,τι καταλαβαίνετε. Γενικά οι τελευταίες μέρες είναι πολύ περίεργες, είναι έτσι, με έχουν προβληματίσει πολύ με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Στεναχωριέμαι με αυτά που βλέπω και γίνονται και έχω αρκετή ανησυχία, δεν σας κρύβω, γιατί είναι πολύ τεταμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, ακούτε από μέσα το χαμό, το αγόρι μου έχει βάλει ένα βιντεάκι στο YouTube και βλέπει, νομίζω με Monster Trucks πρέπει να είναι. Είμαι λοιπόν στο σαλόνι μου αυτή τη στιγμή και έχω καθίσει εδώ για να σας μιλήσω. Σήμερα δεν θα κάνω τρελά πράγματα από άποψη καθαριότητας, οπότε δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλά πράγματα και ίσως λίγο την κουζίνα και το μαγείρεμα. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ καιρό να κάνω vlog και μου έλειψε αρκετά. Και για να είμαι ειλικρινής, σας είχα πει κιόλας ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα ξαναέκανα vlog, αλλά νιώσα την ανάγκη να σας μιλήσω έτσι λίγο περισσότερο. Οπότε γι' αυτό ξεκινάω αυτό το vlog σήμερα. Θα σας δείξω και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Θα δούμε τι βιβλία έχω πάρει από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θα σας πω τη γνώμη μου για κάποια τα οποία έχω ήδη διαβάσει. Θα σας πω ότι θα μιλήσουμε και για το challenge που έκανα, για το οποίο θα σας έχω το update, το feedback εδώ. Θα φτιάξω ένα ζεστό καφέ, ένα ζεστό τσάι αργότερα και θα καθίσουμε να τα πούμε εδώ σε μια γωνίτσα. Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που σκέφτομαι πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ανακάλυψα για ποιο λόγο δεν μπορούσα να ελέγξω το φαγητό. Αισθάνομαι 100 κιλά ελαφρύτερη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αισθάνομαι 100 κιλά ελαφρύτερη. Τέλος πάντων, είμαι λοιπόν εδώ, θα δούμε αυτά. Έχω πολλά πραγματάκια να κάνω και για το site μας, την Alice Plast Bebe. Θα σας έχω το link από κάτω αν θελήσετε να μπείτε, να τσεκάρετε. Στην Alice Plast Bebe τι κάνουμε? Κατασκευάζουμε προστατευτικά, πρόσθετα κάγκελα που μπαίνουν πάνω από το δικό σας κάγκελο στο μπαλκόνι σας, για να προστατεύετε το παιδί και να μην υπάρχει φόβος να πέσει από κάτω, Παναγία μου. Και φτιάχνουμε επίσης και πορτάκια διαχωριστικά για το μπαλκόνι, φτιάχνουμε πορτάκια εσωτερικού χώρου διαχωριστικά για το κάθε δωμάτιο, ξέρετε. Και έχουμε βγάλει και ένα πορτάκι πολύ ωραίο, το οποίο προσαρμόζεται πάνω στα κάγκελα, τα πρόσθετα που μπαίνουν. Και είναι ένα πορτάκι το οποίο μπορείτε να το ανοίγετε για να απλώνετε τα ρούχα σας, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα του απλώματος των ρούχων. Εγώ έχω απλώστρα από μέσα, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν σχοινιά απ' έξω. Οπότε έχουμε και αυτή τη λύση. Θα σας έχω λοιπόν το link από κάτω για να μπείτε να τσεκάρετε, να δείτε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε, ακολουθήστε μας και στο Instagram. Λοιπόν, είμαι στην κουζίνα μου μετά από πάρα πολύ καιρό σε αυτό το πόστο. Έχω έρθει να φτιάξω τα γεμιστά. Έχω αδειάσει 5 ντομάτες, γιατί δεν χωράνε περισσότερες μέσα στη γάστρα μου, και 2 πιπεριές. Τις στρίμωξα όσο μπορούσα. Έχω λίγο κιμά από χθες, γιατί είχα φτιάξει μακαρόνια με κιμά, οπότε θα τον χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πάρα πολύ, αλλά δεν έχει σημασία. Πρόσθεσα λίγο πελτέ ντομάτας και θα βάλω και λίγο αλατάκι ακόμα και λίγο πιπεράκι να το εμπλουτίσω έτσι, και λίγο σκορδάκι, γιατί όταν προσθέτουμε υλικά θέλει λίγα μπαχαρικούλια ακόμα για να πάρει έτσι ωραία γεύση. Μου έχει μείνει η ντομάτα εδώ, την οποία θα τη βάλω στο μούλτι να την τρίψω, θα την μαγειρέψω και θα κάνω κονσερβοποίηση. Θα βράσω 2 βάζα μεγάλα, γιατί 2 λογικά θα μου χρειαστούν, αν όχι ένα, όχι, παίζει και ένα μεγάλο. Και θα κάνω κονσερβοποίηση, όπως είχε δείξει η φιλενάδα μου η Βικτόρια. Θα σας έχω το βίντεο της από κάτω το συγκεκριμένο, που δείχνει πως έκανε εκείνη κονσερβοποίηση πιπεριές φλωρίνης με σάλτσα, μέσα σε σάλτσα. Οπότε πάμε να ξεκινήσω. Λοιπόν, μόλις τελείωσα τη γέμιση, οπότε τώρα θα ξεκινήσω να γεμίζω τις ντοματούλες και τις πιπεριές για να βάλω το φαγητό μου στο φούρνο. Και θα ξεκινήσω να γεμίζω. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως βάζω και πατάτες μέσα, γιατί αρέσουν στο Γιάννη, αλλά δεν έχω πάρει πατάτες σήμερα και βαριέμαι να κατέβω να πάρω πατάτες. Οπότε θα φτιάξουμε τα γεμιστά μας έτσι. Νόστιμα θα είναι πάλι, τι θα κάνουμε τώρα.
να κατμασκάσουμε και όλες τις πατάτες. Σε πρώτη φάση βάζω από λίγο και αν δω ότι περισσεύει να βάλω κι άλλο, βάζω κι άλλο. Υπολόγισα περισσότερο ρύζι από αυτό που θα έπρεπε να βάλω για να είμαι σίγουρη ότι θα μου φτάσει. Συνήθως βάζω 2 κουταλιές της σούπας ρύζι, ομό εννοώ, για κάθε γεμιστό. Τώρα έβαλα και 2 κουταλιές επιπλέον, δηλαδή τα γεμιστά μου είναι 7, οπότε υπολόγισα, αντί για 14 κουταλιές, υπολόγισα 16. Γιατί το ρύζι ούτως ή άλλως δεν το μαγειρεύεις τελείως στην κατσαρόλα και φουσκώνει μέσα στις ντοματούλες και στις πιπεριές. Μας αρέσουν λαδερά-λαδερά η αλήθεια είναι τα γεμιστά. Εμένα δηλαδή με τρελαίνουν λαδερά-λαδερά. Και θα βάλουμε και λίγη φρυγανίτσα τριμμένη. Είναι έτοιμο το φαγάκι μας, να μπει στο φούρνο. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε στο blender τις ντομάτες, στο multi μάλλον, στο blender, να τις πολυτοποιήσουμε και να φτιάξουμε τη σάλτσα που θα βάλουμε να κονσερβοποιήσουμε. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσω, θα βάλω τις ντοματούλες μου. Φυσικά ό,τι χωράει, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το multi μου. Έχω βάλει το κατσαρολάκι μου εδώ, το αγαπημένο μου κατσαρολάκι και έχω βγάλει 2 κρεμμύδια, τα καθάρισα και θα τα ψιλοκόψω για να ξεκινήσω να φτιάξω τη σάλτσα μου. Θέλω να ξαναδώ το βίντεο μου στο συγκεκριμένο σημείο, να δω πότε προσθέτει το ξύδι. Νομίζω το προσθέτει στο τέλος, λίγο πριν σβήσει το μάτι ή αφού το σβήσει, προσθέτει το ξύδι και το αφήνει λίγο, θα σας πω. Λοιπόν, η Βικτόρια λέει ότι το μαγειρεύει για 15 λεπτά, μαγειρεύει τη σάλτσα που φτιάχνει τις πιπεριές και μετά βάζει 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Ελπίζω να το έχω καταλάβει καλά. Το έχω δει αρκετές φορές στο βίντεο. Ελπίζω να το έχω καταλάβει καλά. Οπότε θα ξεκινήσω να το μαγειρεύω. Ταυτόχρονα πρέπει να βάλω να βράσω το βάζο που θα χρησιμοποιήσω. Έχω 2 βάζα εδώ, τα οποία έχω κρατήσει από πιπεριές φλωρίνης που είχα πάρει. Τα συγκεκριμένα τα έχω πάρει από τα Lidl. Είναι τα μόνα βάζα από τα οποία μπορείς να βγάλεις πανεύκολα το αυτοκόλλητο χωρίς να μείνουν οι κόλλες επάνω και να μην μπεδεύεσαι. Οπότε μου αρέσει αυτό. Θα τα βάλω λοιπόν μέσα και τα καπάκια και θα βάλω μεράκι για να τα βράσω. Πολύ καιρό να κάνω αυτή τη διαδικασία, δεν σας κρύβω, πολύ καιρό. Η κουζίνα μου εντωμεταξύ από πάνω είναι πολύ λερωμένη και πρέπει να την καθαρίσω, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα. Θέλω να τελειώσω πρώτα αυτό που κάνω και στη συνέχεια θα ψιλοκόψω τα κρεμμύδια μου. Αυτά τα 2 κρεμμύδια που έχω βγάλει εδώ.
θα προσθέσω λαδάκι. Αν θέλετε και για πιο έντονη γεύση μπορείτε να προσθέσετε και λίγο πελτέ. Αν δεν θέλετε τόσο ελαφριά γεύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τη φρέσκια ντομάτα η σάλτσα γίνεται αρκετά ελαφριά. Εγώ προσωπικά την προτιμώ έτσι, μου αρέσει αρκετά. Οπότε δεν θα προσθέσω κάτι πλέον. Θα σοτάρουμε τα κρεμμύδια μας ώστε να μυρίσει, να μας χωμυρίσει το σπίτι. Πώς μου αρέσει παιδιά αυτή η μυρωδιά του κρεμμυδιού. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μια συνήθεια που έχω ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες είναι που και που μέσα στην εβδομάδα βράζω 2-3 αυγουλάκια, να τα έχω έτσι σφιχτά έτοιμα βρασμένα, ούτως ώστε αν θελήσω να φάω κάποιο σνακ ή ακόμα και στο μεσημεριανό μου μπορώ να προσθέσω ένα αυγουλάκι. Η αλήθεια είναι ότι έχω πλέον, έχω συγκεκριμένο μπολάκι που τρώω, βάζω το φαγητό μου εδώ. Φροντίζω να μην το γεμίζω πάρα πολύ, δηλαδή αυτό είναι μέσα σε αυτά που θα σας πω αργότερα που θα μιλήσουμε, απλά μου ήρθε τώρα να το αναφέρω. Έχω βράσει 2 αυγουλάκια λοιπόν, τα έχω εκεί για να κρυώσουν και από ό,τι βλέπετε έχω ξεκινήσει τη σάλτσα και βράζω τα 2 βάζα που θα χρησιμοποιήσω. Θεωρώ ότι θα μου χρειαστούν και τα 2, θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, θα δείξει. Μέσα στη σάλτσα έχω βάλει 2 φύλλα δάφνης, λίγο πιπέρι, λίγο σκόρδο τριμμένο, μισό κύβο λαχανικών και λίγο λατάκι. Σκόρδο, ναι, αυτά. Δεν έχω βάλει κάτι άλλο. Δεν θα είναι πολύ βαριά η σάλτσα μου, αλλά θέλω να έχει γεύση. Οπότε θα την αφήσω να βράσει. Και στο τέταρτο θα προσθέσω τις 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Οπότε περιμένω να βράσουν και τα βάζα και η σαλτσούλα μου, την οποία την έχω ανάψει. Την έχω ανάψει. Απλά είναι αρκετή ποσότητα. Μόλις βράσουν λοιπόν τα βάζα, θα τα βγάλω να στεγνώσουν και αφού στεγνώσουν καλά, θα προσθέσω τη σαλτσούλα. Θέλω να σας πω ότι έχω μπει λίγο στη διαδικασία γενικά να κάνω κονσερβοποίηση, δηλαδή π.χ. να δοκιμάσω να κονσερβοποιήσω φασόλια. Να δοκιμάσω γενικά όσπια και τέτοια πράγματα που μπορώ να φτιάξω, ακόμα και κομπόστες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κακό να τα έχουμε αυτά στο ντουλάπι μας, γενικά. Όχι μόνο για ευκολία, αλλά γενικά να υπάρχουν στα ντουλάπια μας τέτοια πράγματα. Γίνεται μια διακοπή ρεύματος, ρε παιδάκι μου, να υπάρχουν τέτοια πραγματάκια έτοιμα. Γενικά, ό,τι μπορεί να μαγειρευτεί, δεν σας λέω μακαρόνια για τέτοια, δεν γίνεται. Αλλά ό,τι μπορεί να μαγειρευτεί, καλό είναι να υπάρχει έτοιμο. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κάνω το κρέας κονσερβοποίηση, γιατί είναι δύσκολο και νομίζω ότι ίσως χρειάζεται και υπάρχει μια χύτρα. Νομίζω την οποία τη χρησιμοποιούν για κονσερβοποίηση, οπότε δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματάκια όμως τέτοια μπορώ να κάνω, θέλω να τα έχω έτοιμα. Γενικά κάνω μια προεργασία στα υλικά που μπαίνω μέσα στο σπίτι. Για παράδειγμα, πλένω τα λαχανικά με το που μπαίνουν στο σπίτι. Άλλο που τώρα τις ντοματούλες αυτές, ας πούμε, δεν τις είχα πλύνει, τις έπλυνα σήμερα γιατί τις πήραμε χθες το βράδυ, οπότε δεν πρόλαβα. Πλένω τα λαχανικά λοιπόν και τα βάζω στο ψυγείο. Κόβω σαλάτες και τις έχω έτοιμες κομμένες. Έχω μπει σε μια διαδικασία τέτοια, να οργανώσω λίγο περισσότερο τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και το ψυγείο μου διατηρείται πολύ πιο καθαρό από πριν. Είναι κάτι που με εξυπηρετεί πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ψυγείο είναι λίγο πονοκέφαλος. Εάν ψωνίσεις, βάλεις πράγματα μέσα και δεν τακτοποιήσεις, δεν ξεκαθαρίσεις, υπάρχει θέμα, ξέρετε, βρωμίζει πιο εύκολα το ψυγείο. Οπότε ναι, η σαλτσούλα έχει αρχίσει και βράζει ήδη και μοσχομυρίζει, πρέπει να σας πω, πραγματικά όμως. Σχομυρίζει. Αυτά. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν και μόλις είναι έτοιμα και τα βάζα αλλά και η σαλτσούλα θα επιστρέψω για να σας δείξω τι και πώς. Λοιπόν, το ένα βάζω είναι έτοιμο. Θα το σκουπίσω όσο καλύτερα μπορώ. Και κιόλας θα βάλω το καπάκι, το οποίο είναι αποστηρωμένο και θα το σφίξω καλά. Ωραία. Και τώρα, αφού σιγουρευτώ ότι το έχω σφίξει αρκετά καλά, θα το γυρίσω τούμπα πάνω στην πετσέτα και θα τα σκεπάσω μέχρι το βράδυ. Τώρα είναι πολύ νωρίς, τους ή άλλως είναι 12:30 μια παρά, οπότε το βράδυ κατά τις 9
θα τα γυρίσω για να δω αν έχει τραβηχτεί μέσα το καπάκι. Λοιπόν, θα ρίξω άλλη μία πετσετούλα από πάνω. Θα τα αφήσω εδώ. Έχω σφίξει καλά τα βάζα μου. Και όπως σας είπα, θα τα αφήσω μέχρι το βράδυ. Εμείς θα τα πούμε νωρίτερα βέβαια, αλλά αυτά θα σας τα δείξω το βράδυ. Να σιγουρευτούμε ότι έχει τραβηχτεί μέσα το καπάκι και έχει γίνει σωστά η κονσερβοποίηση. Έχει πάει 2 παρα 10. Έφαγα, τάισα και τον Άκη. Και θα πάω να ξαπλώσω λιγάκι. Η αλήθεια είναι, μιας και έχω την ευκαιρία, έτσι για μια ωρίτσα, για να νιώσω λίγο καλύτερα. Θα σας δείξω το φαγητό. Έπρεπε να έχω βάλει μέσα λίγο περισσότερο λαδάκι και λίγο νεράκι ίσως, που το κάνω συνήθως, αλλά σήμερα για κάποιο λόγο δεν το έκανα, γιατί τράβηξε όλο το ζουμάκι. Αλλά έχουν γίνει, παιδιά, θεϊκά, πεντανόστιμα. Δοκιμάστε να κάνετε γεμιστά στη γάστρα, δεν υπάρχουν. Και τώρα, όπως σας είπα, πάω να ξαπλώσω λίγο στο δωμάτιό του. Το κάνω αυτό μερικές φορές, ξαπλώνουμε έτσι και ανοίγουμε τη τηλεόραση και τις περισσότερες φορές μας παίρνει ο ύπνος βασικά το μεσημέρι. Και νομίζω ότι θα τον πάρει ο ύπνος. Οπότε αν κοιμηθεί, θα βρω ευκαιρία, θα σηκωθώ, να κάτσω στον υπολογιστή να κάνω κάποια πράγματα και θα τα πούμε κιόλας. Θα ζεστάνω και το καφεδάκι μου, θα σας δείξω και τα βιβλία που έχω πάρει. Αυτά, σας αφήνω προς το παρόν. Πού πας? Πριν ξαπλώσουμε, θέλω να σας δείξω τα δύο βιβλία που έχουμε πάρει αυτή τη φορά για τον Άκη από τη βιβλιοθήκη. Το ένα είναι το «Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπί» του Ευγένιου Τρεβιζά. Και πάλι Τρεβιζάς, το σάντουιτς του Γίγαντα. Παιδιά, αυτό, μιλάμε ότι είναι τρελός γλωσσοδέτης σε κάποια σημεία, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ και αρέσει και του Άκη, αυτό το διαβάζουμε πιο πολύ. Αυτό μας το προτείνατε, γιατί είχαμε διαβάσει τη νύχτα της Μπανανόφλουδας, η οποία είναι εξαιρετική ιστορία, μας άρεσε πάρα πολύ, τη διαβάσαμε αρκετές φορές. Αυτό, παρόλο που άκουσα πολύ καλές κριτικές, δηλαδή μου είπατε ότι είναι πολύ ωραίο βιβλίο και να το πάρω. Και έτσι το πήραμε δηλαδή να το διαβάσουμε. Δεν συγκλονιστήκαμε, ούτε εγώ το Άκης. Δεν τρελαθήκαμε όπως περιμέναμε, ας πούμε, ότι θα μας αρέσει πολύ. Δεν έχει σημασία όμως. Εκεί στη βιβλιοθήκη έχει ολόκληρο επιπλό μόνο με δικά του βιβλία. Οπότε έχουμε πολύ πράγμα ακόμα να δανειστούμε. Και τώρα ο Άκης μου ζήτησε να διαβάσουμε μικρούς κύριους. Αυτό δεν είναι μικρός κύριος, είναι τα μικρά τερατάκια. Οπότε πάμε να διαλέξει. Ποια μικρά τερατάκια? Δύο ή τρία θέλεις, ποια θες? Ποια θα διαβάσουμε? Αυτά θα τα διαβάσουμε που βγάζεις εκεί? Ναι. Όλα αυτά? Α, και μου δεν γίνεται να διαβάσουμε όλα αυτά. Είπαμε δύο θα διαλέξεις. Όχι, αυτά. Είναι πολλά. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Άντε τρία. Άρα θα διαβάσουμε τους μικρούς κύριους και τα δώρα του Άι Βασίλη. Α, και η βόλτα στο πάρκο. Είναι από τα αγαπημένα του. Και ποιο άλλο? Ο κύριος Κουντούφλης και ο υπότης. Ωραία, τέλεια. Αυτά τα τρία. Θα μαζέψουμε τα άλλα. Πολύ αποφασιστική είμαι. Θα διαβάσουμε τέσσερα τελικά. Λοιπόν, η μικρή κύρη και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εδώ έχουμε τη συλλογή με τους μικρούς κύριους. Και εδώ βάζουμε τα υπόλοιπα βιβλία. Αυτά είναι όλα δικά μας, πλην των δύο που σας έδειξα που είναι από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Έχει και παλιά βιβλία του Γιάννη και καινούρια έτσι και με δραστηριότητες κτλ. Που έχουμε βιβλιαράκια. Αυτό εδώ το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές όταν ήταν πιο μικρούλης ειδικά. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω αν τα έχετε τσεκάρει. Οι πειρατές της διπλανής πόρτας είναι το ένα και ο άλλο είναι ο πειρατοφαγάνας νομίζω. Πάρα πολύ ωραία. Ο γιγαντόσαυρος είναι πολύ ωραίος. Γενικά υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία. Να, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αν θέλετε να το διαβάσετε. Ρώτα πριν το πάρεις. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Νομίζω ότι το είχα αγοράσει από τα Public αυτό, αν θυμάμαι καλά. Αυτά. Οπότε πάμε τώρα να διαβάσουμε και θα επιστρέψω αργότερα. Λοιπόν, κοιμήθηκε ο Άκης. Κοιμήθηκα κι εγώ λίγο, μου πήρε και εμένα ο ύπνος. Είναι 3 και 10. Οπότε έχω κάποια ώρα μπροστά μου και πριν έρθει ο Γιάννης και σκέφτηκα να καθίσω εδώ να σας μιλήσω για τα τρία βιβλία, τα καινούρια, τα οποία δεν έχω διαβάσει ακόμη. Έχω ξεκινήσει να διαβάζω το ένα από αυτά και θέλω να σας μιλήσω έτσι λίγο για αυτά και το πώς τα επέλεξα. Από ό,τι ξέρετε, σας έχω ξαναμιλήσει κιόλας, το θέμα διατροφή με απασχολούσε και με απασχολεί πλέον σαν γνώση. Δηλαδή να μάθω κάποια πράγματα πάνω σε αυτό και όχι γιατί με βασανίζει, γιατί δεν με βασανίζει πλέον. Οπότε,
Έχω φτιάξει και το ζεστό μου το τσαχάκι. Το βιβλίο που επέλεξα να δανειστώ από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη εχθές κιόλας είναι αυτό εδώ, το οποίο λέγεται «Η ψυχολογία της διατροφής, πώς οι διατροφικές συνήθειες αντανακλούν το συναισθηματικό μας κόσμο». Είναι της Καλλιόπης Εμμανουηλίδου, είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Με το που το είδα, γιατί ουσιαστικά έψαχνα κάτι τέτοιο. Όταν το ξεφίλησα λοιπόν, έπεσα πάνω σε ένα σημείο το οποίο ανέφερε κάποια πράγματα για την υπερφαγία. Και επειδή αυτό με είχε απασχολήσει στο παρελθόν, σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να το διαβάσω, να αποκτήσω κάποιες γνώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το επόμενο βιβλίο είναι ένα βιβλίο που μου άρεσε πάρα πολύ από τον τίτλο του. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ δεμένος με τους γονείς μου, πάρα πολύ δεμένος, και αισθάνομαι όταν είμαι μαζί τους, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, όταν είμαι με τους γονείς μου νιώθω παιδί. Νιώθω πραγματικά παιδί. Θέλω όμως μέρα με τη μέρα να δυναμώνω και να φτάσω σε ένα επίπεδο όπου οι γονείς μου δεν θα ανησυχούν. Όχι, δεν θα ανησυχούν, πάντα θα ανησυχούν για μένα, απλά θα νιώθουν μια έξτρα σιγουριά ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου, αν με καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι μπορείτε να με καταλάβετε. Οπότε, μέσω κάποιων βιβλίων, επειδή με βοηθάνε πάρα πολύ αυτά τα βιβλία που διαβάζω, έχω αποκομίσει και γνώσεις, αλλά έχω συνειδητοποιήσει και πράγματα στη ζωή μου, σε συνδυασμό πάντα με ψυχοθεραπεία, έτσι. Λοιπόν, και σκέφτηκα ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το διαβάσω. Φυσικά, δεν ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα για μένα που λέει εδώ, δηλαδή διαβάζοντας πίσω. Λέει, για ποιο λόγο είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε τους γονείς μας να μας αγαπήσουν. Αυτό δεν ισχύει στη δική μου την περίπτωση, γιατί έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη, μα πάρα πολύ αγάπη. Τέλος πάντων, το βιβλίο λέγεται «Γίνε ο γονιός του εαυτού σου», γιατί μακρηγόρησα χωρίς να σας πω ουσιαστικά. Το έχει γράψει ο Γιονγκ Κανγκ Τσαν. Δεν έχω ξαναδιαβάσει κάτι δικό του, η αλήθεια είναι. Είναι από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι και γράφει στο πάνω μέρος «Αγάπησε τον εαυτό σου όπως θα ήθελες να σε αγαπήσουν». Νομίζω, έχει και άλλα βιβλία. Εάν μου αρέσει αυτό, θα πάρω και τα άλλα δύο να διαβάσω. Εάν υπάρχουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, διαφορετικά θα τα αγοράσω. Το ένα λέγεται «Άδειασε το ποτήρι σου», τέλος στη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και το δεύτερο λέγεται «Η συνήθεια της αμφιβολίας». Πώς να χρησιμοποιήσετε την αμφιβολία για να συμφιλειωθείτε με τον εαυτό σας. Πολύ ενδιαφέροντα μου φαίνονται αυτά. Το τρίτο βιβλίο που έχω δανειστεί και που δεν το έχω ξεκινήσει ακόμη και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να το ξεκινήσω σήμερα. Δεν ξέρω, θα δω ανάλογα τα κέφια μου. Είναι «Τα ανεμοδαρμένα ύψη» της Έμιλι Μπρόντε. Από τις εκδόσεις Κάκτος, αυτό το βιβλίο λοιπόν μου το έχει προτείνει ο μπαμπάς μου ένα διάστημα πίσω και μου είχε πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και να το διαβάσω, γιατί το έχει διαβάσει εκείνος παλιότερα και θέλω πολύ, πολύ να το διαβάσω. Τα ανεμοδαρμένα ύψη, όπως λέει και στο πίσω μέρος, είναι το σπίτι της παλιάς οικογένειας των Έρνσο στην Αγγλική Ήπεθρο του Yorkshire. Είναι η σκηνή όπου εκτελείται τη δραματική ιστορία της οικογένειας που σαρώνεται από μίση, έρωτες και θανάτους. Θέλω πάρα πολύ να το δω, να το διαβάσω, να δω τι ακριβώς πραγματεύεται αυτό το βιβλίο. Θέλω πολύ να το δω. Οπότε, μόλις το διαβάσω, εννοείται ότι θα σας έχω νεότερα, θα σας έχω τη γνώμη μου, σαφώς, και για τα τρία βιβλία. Αλλά πείτε μου, θέλετε να βλέπετε εδώ κάποιο βίντεο με τα βιβλία, να συγκεντρώνω δηλαδή αναδιαστήματα τα βιβλία που διαβάζω, ή θέλετε να ανεβάζω στο Instagram. Λοιπόν, έχει πάει απόγευμα, η ώρα είναι 7 παρα 5 και γύρισα τα βαζάκια, τα οποία είναι έτοιμα. Έχει μπει μέσα το καπάκι, που σημαίνει ότι είναι έτοιμα τα βαζάκια μου. Γεια σας! Λοιπόν, έχω να ανοίξω την κάμερα. Δεν θυμάμαι από τη μέρα. Πέρασαν 2 μέρες νομίζω, έτσι χωρίς να κουμπίσω την κάμερα καθόλου. Τι είναι, αγάπη μου. Είναι απόγευμα Σαββάτου, κοιμήθηκα λίγο το μεσημέρι και αυτή τη στιγμή έχω τρελό πονοκέφαλο που έχω ξυπνήσει. Κλασική περίπτωση Γεωργίας που όταν κοιμάται μεσημέρι ξυπνάει το απόγευμα με κεφάλι καζάνι.
Είναι και ο γιος μου πίσω από την κάμερα και κάθεται και με κοιτάει από την οθόνη. Και κάθομαι τώρα εδώ και προσπαθώ να ξυπνήσω. Είναι 6:30 ώρα. Προσπαθώ να ξυπνήσω καλά. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να φάω κάτι γλυκό. Έχω πάρει κάτι κάστανα τα οποία είναι έτοιμα βρασμένα. Προσπαθώ να το αποφύγω όμως. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να φάω τώρα κάτι. Δεν πεινάω δηλαδή αυτή τη στιγμή. Οπότε λέω να το τρενάρω λίγο. Μετά σκέφτηκα να φτιάξω ένα ζεστό. Να φτιάξω ένα τσάι ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θέλω καφέ. Λόγω του πονοκέφαλου, ξέρετε, να φτιάξω κάτι ελαφρύ. Δεν ξέρω, μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνω, φτιάξω ένα τσαγάκι. Απλά κάθομαι εδώ λίγο να συνέλθω, να ανοίξει λίγο το μάτι μου κανονικά. Επίσης, βάφτηκα μετά από δεν ξέρω πόσο καιρό. Με βλέπετε έτσι λίγο περιποιημένη. Έφτιαξα και τα μαλλιά μου. Ίσιωσα λίγο. Σήμερα η μέρα λοιπόν ήταν βόλτα ουσιαστικά. Σηκώθηκα το πρωί. Δεν είχα όρεξη να κάνω δουλειές εδώ στο σπίτι. Και κατέβηκα να πάω μια βόλτα μέχρι τη μητέρα μου. Γιατί ο μπαμπάς είναι στο μαγαζί, ήταν στο μαγαζί το πρωί. Οπότε ήταν εκεί η μητέρα μου με την αδερφή μου και τα δύο μικρά, τα νηψάκια μου. Οπότε πήγαμε από εκεί, κάθισα λίγο, την πείραξα λιγάκι, φτιάξαμε και μια λαγάνα. Δεν είχα πάρει όμως την κάμερα μαζί μου, όμως επειδή από ό,τι μου είπε πέτυχε η συνταγή που φτιάξαμε, θέλω να τη δοκιμάσω κι εγώ. Οπότε πολύ πιθανό να τη δείτε σε αυτό το βίντεο. Σε λίγο θα πάει ο Γιάννης στο σούπερ μάρκετ να πάρει κάνα δύο πραγματάκια που ξεχάσαμε και για το μικρό και κάτι ακόμα που χρειάζομαι εγώ για τη συνταγή αυτή που σας λέω. Οπότε θα φτιάξω τη λαγάνα κι εγώ. Αυτά συμβαίνουν όταν πηγαίνει ο Γιάννης στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να το τονίσω αυτό. Γαλακτοφέτες. Γιατί ένα πακετάκι δεν είναι ποτέ αρκετό. Οπότε 12 γαλακτοφέτες. Μια, δύο, για το παλικάρι μου το μικρό. 5, 6, κρουασανάκια. 8, 9, για πρωινό για εκείνο. 10. Ταχύνι, για να φτιάξω 12. Την... Όχι, 12 είναι! Εντάξει αγάπη μου, για να φτιάξω τη λαγάνα που σας έλεγα, θα την κάνουμε άμα είναι 11. Σήμερα ή αύριο. Σοκολάτες. 5. Για τις λιγούρες. Γάλακτος και είναι και αυτή η γάλακτος, απλά είναι... Α, είναι γεμιστή. Α, είναι τα τετραγωνάκια τα ξεχωριστά, ωραία. Τυράκια. Γκούντα dips που έχουν και κριτσινάκια. Αυτά είναι πολύ νόστιμα, παιδιά. Δοκιμάστε τα. Και κρουασάν. Καλά. Σερενάτα. Σούπερ τεράστιο μέγεθος, το οποίο προφανώς από ό,τι μου είπε τώρα με ενημέρωσε. Θα το κόβουμε στη μέση και θα το τρώμε μισό-μισό όταν θα μας πιάνει. Και βίκο σκόλα, την οποία την είχε 69 λεπτά τη μία μου είπες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή τιμή νομίζω. Οπότε βλέπετε και τη σαλάτα το μεσημέρι στο πίσω μέρος. Οπότε ναι, αυτά πήραμε από την επίσκεψη την Τωρινή στο σούπερ μάρκετ, γιατί πήρα και κάποια πραγματάκια εγώ πριν. Καλημέρα! Τι καλημέρα δηλαδή, είναι 12 η ώρα το μεσημέρι, έχω σηκωθεί από νωρίς, ξύπνησα στις 7, αλλά δεν σηκώθηκα στις 7, σηκώθηκα 8 παρά 10, έκανε η γυμναστική μου, βιβλίο δεν έχω διαβάσει ακόμα, έφαγα το πρωινό μου, χαλάρωσα, τώρα έχω φτιάξει και το καφεδάκι μου, ήρθα εδώ για να φτιάξουμε τη λαγάνα που σας έλεγα. Τη συνταγή τη βρήκε ο πατέρας μου στο διαδίκτυο και την έστειλε στη μάνα μου και η μάνα μου μου την έδειξε, γιατί τη φτιάξαμε χθες όπως σας είπα. Και επειδή δεν έμεινε ούτε ψίχουλο, ξαναφτιάχνει σήμερα. Και είπα να τη φτιάξω κι εγώ. Εμείς θα χρειαστούμε μία λαγάνα σε πρώτη φάση. Αν δούμε ότι χρειαζόμαστε και δεύτερη, θα φτιάξω. Είναι πανεύκολος ο τρόπος, ούτε μίξερ χρειάζεται, ούτε ζύμωμα, ούτε τίποτα. Θα το δείτε. Δηλαδή την ανακατεύεις με το κουτάλι, είναι τόσο εύκολη. Λοιπόν, σε μια λεκάνη έχω βάλει μισό κιλό αλεύρι. Η συνταγή συγκεκριμένη ζητάει αλεύρι κούλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, οπότε βάζω το κλασικό για όλες τις χρήσεις. Θέλει μια κουταλιά της σούπας μαγιά στιγμής, είναι ένα φακελάκι, για να ξέρετε, μαγιά. 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη, τα έχω βάλει τα στέρεα υλικά όλα μαζί, τα έχω ανακατέψει ήδη και τώρα θα προσθέσω 340 γραμμάρια χλιαρό νερό και στη συνέχεια θέλει και μια κουταλιά της σούπας, ταχίνι, το κλασικό ταχίνι, εγώ έχω πάρει αυτό τώρα, όποιο ταχίνι έχετε, εννοώ χωρίς γεύση κτλ. Προσθέτεται και από αυτό και τα ανακατεύετε όλα μαζί, θα σας τα δείξω κι εγώ. Έχω βάλει και το νερό,
Δεν έχω βάλει το ταχίνι ακόμη και ξεκινάω και ανακατεύω. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι χθες που την φτιάξαμε πρώτη φορά, εγώ δηλαδή την έφτιαξα, ήταν αρκετά χυλωμένη, αρκετά κολώδης η ζύμη που έφτιαξα, οπότε τώρα έβαλα ακριβώς τα υλικά και ίσως χρειαστεί μια σταλίτσα νεράκι ακόμα, νομίζω. Επιστρέφω. Λοιπόν, το μυστήριο λύθηκε. Στο τέλος της συνταγής, για να κάνεις το τελευταίο ζύμωμα, σου ζητάει να λαδώσεις τα χέρια, που σημαίνει ότι και λίγο να είναι κολώδης η ζύμη, δεν μας πειράζει. Οπότε έχω ανακατέψει όλα τα υλικά, είναι έτοιμη. Θα τη σκεπάσω με αλουμινόχαρτο και από πάνω με πετσετούλα και θα τη βάλω κοντά στη σόμπα μας για να φουσκώσει έτσι αρκετά και σε 40 λεπτά θα την ξαναβγάλω, να την απλώσω στην λαδόκολα σε ένα ταψί και θα την ξαναφήσω για άλλα 40 λεπτά περίπου. Λοιπόν, έχω τελειώσει το πρώτο φούσκωμα, την άφησα και περισσότερο βασικά, την άπλωσα τώρα εδώ, λαδώνουμε τα χέρια πριν πιάσουμε τη ζύμη γιατί δεν γίνεται τελείως στεγνή. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν θα βάλω τον ωρό με τη ζάχαρη πολύ από πάνω. Θα ρίξω κατευθείαν το σουσαμάκι όπως το κάναμε χθες στη μητέρα μου. Και θα την αφήσω να ξαναφουσκώσει. Η λαγάνα είναι έτοιμη. Δεν την πιάνω ακόμα γιατί καίει πάρα πολύ. Αλλά ακούστε τι ωραίο θόρυβο κάνει. Λοιπόν, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Έχει ψηθεί και από κάτω. Πολύ ωραία. Την άφησα 20 λεπτάκια και κάτι. Απλά το μόνο το ότι επειδή ξέχασα να κάνω τα βαθυλωματάκια πριν τη βάλω στο φούρνο, τα έκανα αφού την έβαλα μετά από κάνα 2 λεπτά και δεν έχουν γίνει ακριβώς έτσι όπως γίνονται. Αλλά αυτή είναι η λαγανίτσα μας. Ελπίζω να είναι και νόστιμη. Παιδιά, είναι πεντανόστιμη. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα την καθιερώσω τη συγκεκριμένη συνταγή. Είναι εξαιρετική, είχε δίκιο η μάνα μου. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Δοκίμασα, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάπου εδώ σε αυτό το σημείο έχει πάει 5 και 10. Θα κλείσω αυτό το βίντεο, αυτό το vlog, για να δω πώς καταφέρω το μοντάρο και να σας το ανεβάσω σήμερα. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα από την ώρα που έβγαλα τη λαγάνα. Σας αφήνω. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Θα σας έχω το link για τη λαγάνα από κάτω. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά!